centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Όπως ακούσατε και στα αιτήματα των παιδιών, στα λίγια που τελούν υποκατάληψη, υπάρχει αυτό το αίτημα. Μας τηλεφώνησαν και γονείς όμως, μας τηλεφώνησαν και παιδιά, γιατί τα μέτρα των συγκεκριμένων ατόμων και των αποστάσεων μέσα στα αστικά, όπως μας λένε τουλάχιστον, δεν τηρούνται. Και δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό τώρα. Δεν μπορούν να τηρηθούν. Δεν μπορούν να τηρηθούν. Γιατί, κύριε Γιώγα, μπορούμε να βάλουμε 2-3 λεωφορεία να τους υπηρετήσουμε όλους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο νόμος λέει 65% πληρότητα σε α100 λεωφορεία. Δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε για 66 άτομα μέσα σε κάθε λεωφορείο μαζί με τον οδηγό. Πόσα μπαίνουν? Παραπάνω από 60 αποκλείεται. Απλά φανταστείτε λίγο 60 άτομα σε ένα 12 μήτρο λεωφορείο. Δεν θα γίνει συμπεριστημός. Άρα λοιπόν λέτε ότι ο νόμος μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Ο νόμος μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Με αυτή τη χωρητικότητα δεν βάζουμε παραπάνω από αυτό που λέει ο νόμος. Από αυτό που λέει ο νόμος. Από τη μια λοιπόν ο νόμος μας λέει να μην συνοστιζόμαστε και από την άλλη, κύριε Γιώγα, μας λέει βάλτε 66 άτομα μέσα στο αστικό. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι λίγο παράξενα. Καθόλου παράξενα, γιατί υπάρχει νόμος. Ήταν στο 50%, αυξήθηκε στο 65% με βάση τη χωρητικότητα του κάθε λεωφορείου. Τα αστικά είναι τύπου α100 τα 12 μέτρα, δηλαδή έχουν πληρότητα 100 άτομα μαζί με τους ορφείους. Ναι. Πάντα. Και σου λέει ο νόμος ότι είσαι 65 άτομα σύν τον οδηγό, 66. Τώρα, εσείς προτίθεστε όμως, γιατί βλέπετε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Το βλέπετε και εσείς. Είπατε ότι είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Σήμερα μετά από όλα αυτά, ναι, και χθες. Και μετά το αίτημα των παιδιών της κατάληψης επίσης, προβλήκαμε σε καταμέτρηση. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά σήμερα από την Ισπανία το πρωί, που είναι καλοφόροι με σποταμία, κολοκυθού, ναι, και μανιάκι, ναι, είχα 46 επιβάτες μέσα στο λεωφορείο. Κόσμο και μαθητές μαζί. Πρώτο, ναι, δρομολόγιο. Το μανιάκι που είχε διαμαρτυρηθεί για τον κόσμο είχε επίσης 48. Ναι, και από το Μανιάκι είχαμε όντως, ναι. Έτσι, η Ομόνια που είχε πρόβλημα πέρυσι. Και η Ομόνια μας διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί είχε 6 άτομα, 6 παιδιά. Λόγω των καταλήψεων, λόγω επειδή έκλεισαν τα τμήματα, απλά παραπάνω από 60 άτομα δεν βάζουν. Αυτό όμως είναι σωστό υγειονομικά, δηλαδή λέει ο νόμος όμως. Όπως βλέπετε τα παιδιά που είναι το ένα πάνω στο άλλο, αυτό είναι εικόνα. Περάσαμε 6 μήνες. Δεν μπορείτε κι εσείς να φανταστείτε τι περάσαμε 6 μήνες. Καλά, εδώ μαζί τα περνούσαμε, δεν θυμάστε. Διακοπή της συγκοινωνίας. Δηλαδή, κρατήσαμε τη συγκοινωνία όρθια με νύχια και με δόντια. Προσπαθούμε να είμαστε ενώ μεταγείς. Δεν είναι κανένας επιβάτης μέσα, χωρίς μάσκα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Τα παιδιά τουλάχιστον είναι ο ένας που είναι πάνω στον άλλο. Φοράνε όλα τουλάχιστον μάσκα. Όλα. Τα αστικά απολυμμένονται εκεί, οι σωλήνες που πιάνονται, τα καθίσματα και τα λοιπά, απολυμμένονται. Κανονικότατα. Τώρα, από αυτή την άποψη κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Τώρα, σκέφτεστε μήπως να βάλετε κάποια ακόμη γραμμή, κάποιο ακόμη λεωφορείο για να απλώσετε λίγο τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα έχουμε απομονώσει δηλαδή την πληρότητα, εμείς την πάμε από το 65% στο 45-50% περίπου. Δηλαδή τι κάνατε από σήμερα? Ναι. Όλες οι γραμμές πλέον, ναι, δεν υπάρχουν μετά την βάση στην αυτητηρία και καταλήγουν σχεδόν όλα στα λύκια. Α, δηλαδή... Ναι, γιατί κάποια στιγμή κάναμε στην αυτητηρία κάποια... Ναι. Συγχώνευση δρομολογιών για τους μαθητές, δηλαδή συγκεντρωνόταν στην αυτητηρία και και τους παίρνετε από την αυτητηρία να τους πάτε στα λύκια. Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα πλέον δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, έτσι? Όχι, αυτό δεν γίνεται από αρχές του έτους, εδώ και 10 μέρες. Α. Από αρχές του σχολικού έτους, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία.
Μάλιστα. Έτσι δηλαδή, απλά κοιτάξτε να δείτε το μεσημέρι τώρα, λόγω ότι σχολάνε τα παιδιά μερικές φορές νωρίτερα, προγραμματισμένα τα δρομολόγια γίνονται στις 2. Κατάλαβα. Τα περισσότερα σχολεία όμως σχολάνε 12.30, 1 και υπάρχει κάποιος συνοστισμός εκείνες τις ώρες, δηλαδή όταν σχολάνε. Διαφορετικά κάθε χωριό έχει δικό του λεωφορείο από το χωριό προς τα λύκια ξεχωριστά. Σε κανένα χωριό δεν έχει πάνω από 40 μαθητές. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο επιπλέον να κάνετε για να είναι πιο άνετα τα παιδιά στη μετακίνησή τους προς και από το σχολείο. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή τι να γίνει, να στέλνω 2 λεωφορεία για 40 μαθητές από 20 σε κάθε ένα. Αυτό δεν γίνονται, λέτε. Δεν θέλω να... δεν γίνονται. Έτσι, γιατί εμείς πληρωνόμαστε κατά κεφαλή και σας λέω αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι στο 50% ή στο 65%. Είχαμε και άλλα μπλεξίματα. Μου είπαν προχθές και δική σας οδηγή ότι μπλέξατε με απορριμματοφόρα, με άλλους οδηγούς, γονείς κτλ. Στα λύκια. Γίνεται ο κακός χαμός έτσι κι αλλιώς εκεί κάθε μέρα. Τι συμβαίνει και με αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από πέρσι ήδη... Ζητήσατε να αλλάξουν δρομολόγια και ώρες τα απορριμματοφόρα, μπλέξατε και εκεί, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Εκεί πέρα τώρα πέρσι είχαμε κάνει κάποιες συντονισμένες κινήσεις μαζί με την Προεδρία και με το Δήμο και αλλάξαμε το χώρο άφηξης και αναχώρησης των λεωφορείων. Δηλαδή, η στάση κανονικά ήταν μπροστά από τα λύκια, τώρα γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση από το πίσω μέρος των λυκείων. Από όλα, και από τα ΚΤΕΛ και από εμάς. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει κατά την ώρα άφηξης και αναχώρησης τέτοιο πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα με τα γιοταχή και με το... Και με το ναι, μου είπαν για κάτι που συνέβη προχθές που μπλέξατε με απορριμματοφόρα και μπλοκάρισε το σύστημα εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς έγινε και γι' αυτό σας δεν το δεν έχω πληροφορηθεί για κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ γνώριζα μόνο επειδή είχε μεγάλη κίνηση εκείνη την ώρα κατά την άφηξη των λεωφορείων και πάνε. Επειδή μερικοί μεμονωμένοι γονείς αφήνουν τα αυτοκίνητα μπροστά από τα λύκια για να πάνε τους μαθητές σχολείου οι γονείς. Δημιουργείται κάποιο πρόβλημα πέραντι ένα είδος μποτιλιάρισμα δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 8 και 4 κάπου εκεί και πήραμε μετά με συντονισμένες κινήσεις πήραμε απόφαση ουσιαστικά να πάμε από την πίσω πλευρά το οποίο τηρείται όπως και πέρσι φέτος. Μάλιστα. Τώρα με τις καταλήψεις που υπάρχουν ήδη στο τρίτο και στο πρώτο βλέπετε ότι έχει μειωθεί και ο μαθητικός πληθυσμός εκεί στις μετακινήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς από την αρχή του έτους είδαμε μία μείωση των μαθητών σε σχέση με πέρυσι. Πού οφείλεται αυτό? Πάρα πολλές οικογένειες έχουν φύγει από τον νόμο. Δηλαδή, οι μαθητές μειώνονται κάθε χρόνο. Εμείς το έργο που κάναμε πέρυσι το διατηρούμε και φέτος. Η πληρότητα στα μαθητικά δεν αγγίζει το 65%, αγγίζει το 50%. Το είπατε αυτό. Ναι, το επαναλαμβάνω αυτό. Πέρυσι είχαμε 100% πληρότητα μέχρι το Μάρτιο, μάλλον πέρυσι, όταν λέμε πέρυσι, φέτος το Μάρτιο. Έτσι. Φέτος, παρόλο που έχουμε αυτή τη μείωση και στο 50% θα είμαστε νόμιμοι αυτή τη στιγμή και ζήτησα κιόλας και από τον υπεύθυνο του έργου του μαθητικού και από την τροχιά να κάνουν και τακτικούς ελέγχους. Αν κάπου είμαστε παραβάτης και δεν τηρούμε τον νόμο, πολύ ευχαρίστως να επιβληθούν τα προβλεπόμενα. Αλλά εμείς τηρούμε το γράμμα του νόμου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πριν να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Ζιώε, γιατί καταλαβαίνεστε στο τιμόνι. Όλο αυτό το διάστημα που εκτελείται το μεταφορικό έργο των παιδιών από την αρχή της σεζόν της μαθητικής μέχρι και σήμερα. Ναι. Υποστήκατε κάποιους ελέγχους από την τροχιά, από την αστυνομία για να διαπιστώσουν αν το νούμερο που λέτε κάθε είναι αληθινό? Κάθε μέρα. Οι αστυνομικοί έρχονται και τις Τετάρτες και σε καθημερινή βάση. Και τα απογεύματα, απρόσωπενα, τακτικά, κάνουν ελέγχους για μάσκες, έτσι. Δεν έχει κοπεί ούτε παράβαση ούτε τίποτα, είναι όλοι νομοταγείς. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ζιώγα,
με οτιδήποτε νεότερο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Θα σας καλέσουμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Για ένα αίτημα, και ένα ζήτημα ακόμα που δεν το θέσατε. Ναι. Που έγινε ζήτημα και μίλησα και με τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Είναι ένα αίτημα για τα εισιτήρια. Για τα? Λοιπόν, για τα εισιτήρια. Για την τιμή των εισιτήριων. Δηλαδή λοιπόν, να πέσει η τιμή. Ναι, η τιμή των εισιτήριων, παρόλο που είμαστε ιδιωτική επιχείρηση, καθορίζεται από το κράτος. Δεν είναι δικές μας οι αποφάσεις και δικές μας οι τιμές. Όταν πάρθηκε απόφαση για τη μείωση του ΦΠΑ στις μετακινήσεις, ναι, είμαστε από τις λίγες επιχειρήσεις που το εφαρμόσαμε την ίδια μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, το εισιτήριο, ας πούμε... Και το ΚΤΕΛ Καστοριάς το έχει κάνει αυτό, ναι. Και το ΚΤΕΛ εννοείται, ναι, μιλάμε για όλες τις συγκοινωνίες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γνωρίζω προσωπικά καφετέριες που πήραν αύξηση από το 13% στο 23% για τα ρεθίματα και παραμένουν οι τιμές ακόμα οι ίδιες παρόλο τη μείωση του ΦΠΑ. Ωραία, και αυτό πρέπει να λέγεται. Κατά δεύτερον, όπως είπα, οι τιμές καθορίζονται, είναι προκαθαρισμένες από το κράτος. Έτσι, δεν τις επιβάλλουμε εμείς. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, θέλω να το διευκρινίσω και να το τονίσω. Για να μην υπάρχει και κάποια γκρίνια και για την τιμή του εισιτηρίου, το λέτε. Το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώργα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.